Ότι έχει σημειώσει 16 τέρματα. Να τι, εδώ πάλι η Μιχαήλ γυρίζει, προσπαθεί να ελευθερωθεί, τα κατάφερε και σκοράρει 1-0. Πολύ ωραία ενέργεια από την Ειρήνη Μιχαήλ, δικαιώνει τα σχόλια που κάναμε. Εδώ ξανά, φεύγει από κανονική θέση η Ειρήνη Μιχαήλ. Γυρίζει, ελευθερώνεται και καταφέρει να ανοίξει το σκορ 1-0 για τη Λευκοθέα. Με αυτό το πολύ ωραίο τέρμα της Ειρήνης Μιχαήλ. Προσπάθησε εκεί η Ειρήνη Ανδρέου, αλλά ήταν δύσκολο να εμποδίσει, να μαρκάρει την Μιχαήλ που σημείωσε τον γκολ. Να δούμε αν θα έχει κάποια αντίδραση η Ομόνια. Κατά λάθος εκεί Μπόβελεθ και έγινε δεύτερη κίνηση στη συνέχεια από την παίκτρια που είναι στο έδαφος. Εδώ θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Αρχικά η Μπόβελεθ, στη συνέχεια όμως έγινε και κίνηση και από την Ειρηνή. Κατάγεται τις δύο κάρτες Μπόβελεθ. Ναι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Μήπως θα δείξει κόκκινη. Κόκκινη κάρτα για την αντίδραση. Για την αντίδρασή της, κόκκινη κάρτα στη σκόρερ την Μιχαήλ. Αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την Λευκοθέα. Εδώ μας το δίνει ο σκηνοθέτης μας. Δείτε την αντίδρασή της που έφερε και την κόκκινη κάρτα στην συνέχεια. Χτέλεσε η Χαραλάμπους με δύναμη πάνω στην περιοχή. Έγινε κεφαλιά στα δίχτυα. Γκολ από την κεντρική αμυντικό, την Μάτισον Κόξ. 2-0 μέσα από μια στατική φάση. Βρίσκει την λύση η Λευκοθέα και σημειώνει το δεύτερο γκολ στο 72ο λεπτό. Που λέγαμε ότι η Ομόνια ήταν πιο απαιτητική. Εδώ ξανά η εκτέλεση και η κεφαλιά πρόλαβε την Williams στην κεντρική αμυντικό της Ομόνιας. Ύστερα από την πολύ ωραία εκτέλεση του φάουλ και σημείωσε αυτό το πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Είναι το πρώτο της γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, όπως μου λέει ο Πέτρος ο Πετρή. Και το πανηγυρίζει